Ετοιμότητα συμμετοχή δηλώνουν τα μέλη του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες της Καβάλας εν ώψη του Παναναπηρικού Συλλαλητηρίου που θα γίνει στην Αθήνα στις 4 Νοέμβρη. Ο Σύλλογος της Καβάλας, μάλιστα, έχει κάνει επαφές και με άλλους συλλόγους της περιφέρειας, προκειμένου η συμμετοχή να είναι μεγάλη και όσο γίνεται καλύτερα οργανωμένη. Είναι υποχρέωση όλων μας να συμμετέχουμε στο Παναναπηρικό Συλλαλητήριο που διοργανώνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Είμαστε παρόντες. Ήδη έχουμε κάνει συνεργασία και με τους αντίστοιχους συλλόγους Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, από την Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, από την περιοχή σας, όπου θα κατεβάσουμε σε συνεργασία λεωφορεία στην Αθήνα, που θα κατεβάζουμε, που θα τα μέλη μας να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαμαρτυρία, γιατί η φωνή των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να είναι ισχυρή προς την κυβέρνηση, προς τους διοικούντες, προς τα υπουργεία. Στόχος της κινητοποίησης είναι να περάσει το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι και τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαιώματα, τα οποία όμως καταστρατηγούνται με την κοινωνική πολιτική που ασκείται ή που δεν ασκείται αυτή την περίοδο. Να λάβουν υπόψη τους την διάσταση της αναπηρίας, το χρέος της πολιτείας να υποστηρίξει τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και επιτέλους να μπει ένα δίκτυο ασφαλείας, μια διαχωριστική κόκκινη γραμμή στις περικοπές και στις απάνθρωπες φορολογικά μέτρα που έρχονται και πλήττουν δυστυχώς όλους ανεξαιρέτως οριζοντίως. Αυτό που οι οριζόντιες περικοπές γίνονται για όλους είναι πολύ άδικο και δυστυχώς προσβάλλει τα άτομα με αναπηρία, τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους και όλες τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.